Είμαστε στην διαδικασία σαν δημοτική αρχή για τη δημιουργία του ουσιαστικά κάτι νέο το οποίο δεν υπήρχε από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τα ζώα συντροφιάς ήταν μέσα στον πρωτογενή τομέα. Τώρα σε συνεννόηση με τον κύριο Δήμαρχο θα δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό τμήμα προστασίας ζώων συντροφιάς, το οποίο αυτό θα είμαι εγώ υπεύθυνος, και ουσιαστικά το ξεκινάμε από το μηδέν, διότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο στο νησί όσον αφορά και για τους σκύλους και για τις γάτες. Όταν λέμε ζώα συντροφιάς εννοούμε σκύλους και γάτες, το οποίο περιλαμβάνει και το κοινοκομείο. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε κάτι, δεν ήταν στελεχωμένο, δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει τίποτα. Θα χρειαστεί χρόνος αρκετός ώστε να το στελεχώσουμε όλο αυτό, και βάσει και του νόμου του 4830 του 21 να κατευθυνθούμε, να πατήσουμε πάνω στον νόμο και να δημιουργήσουμε αυτά τα οποία χρειάζεται και είναι μέσα στις υποχρεώσεις του Δήμου, του κάθε Δήμου. Λίγα λόγια πάνω σε αυτό είναι: πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δημιουργηθεί τμήμα προστασίας ζώων συντροφιάς, το οποίο και το δύσκολο κομμάτι είναι να στελεχωθεί. Τα προηγούμενα χρόνια ο Δήμος υπέγραφε μια σύμβαση και ήταν τα τελευταία χρόνια η Φιλοζωική Ρόδου, το οποίο ήταν για την διαχείριση του κοινοκομείου και γενικώς για τα αδέσποτα σε όλο το νησί. Αυτή τη στιγμή η σύμβαση με τη Φιλοζωική Ρόδου έληξε 31/12 του 23. Έχει αναλάβει και υπογράφηκε η σύμβαση με το Animal Rescue Roads, το οποίο είναι μια ΜΚΟ την οποία ίδρυσε ο κύριος Γιώργος ο Κρητικός, ο οποίος είναι αρκετά χρόνια. Θα συνεχίσουμε μέσα στο 24 με τη σύμβαση αυτή μέχρι να δημιουργηθεί το νέο τμήμα και να καταφέρουμε να στελεχωθεί αυτό και να λειτουργήσει και να περάσουν όλες οι αρμοδιότητες στο Δήμο.